Ευχαριστώ πολύ. Είχαμε λίγο στις συνομιλίες που είχαμε με τον φίλο Ρουμάνο Πρωθυπουργό. Καθώς, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια γενικότερη κινητικότητα και μεγάλη αναταραχή όσον αφορά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και πολλές βαλκανικές χώρες μέσα σε αυτές εντάσσεται και η Ρουμανία. Διαπιστώνουν ότι ο γεωστρατηγικός ρόλος της Ελλάδος ως πύλη εισόδου φυσικού αερίου αποδεικνύεται εξαιρετικά κρίσιμος σε μια προσπάθεια που κάνουν όλες οι χώρες να διαφοροποιήσουν τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Και ήταν ένα από τα αντικείμενα των συζητήσεών μας, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία δυστυχώς συνεχίζεται αμύωτος και φυσικά οι πιέσεις που ασκούνται στην παγκόσμια οικονομία από τις πληθωριστικές τάσεις δεν δείχνουν προς το παρόν κάποια σημάδια ύφεσης. Γι' αυτό και θέλω να σας διαβεβαιώσω για ακόμα τώρα ότι στο πλαίσιο των δημοσιονομικών μας συναντηθήτων θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία, πρωτίστως τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας με ένα πλέγμα μέτριων και παρεμβάσεων, ώστε να μετριάσουμε, γιατί δυστυχώς καμία κυβέρνηση δεν είναι σε θέση πλήρως να εξωτερώσει, τις επιπτώσεις από αυτό το πρωτοφανές κύμα εισαγόμενης ακρίβειας. Χθες στη Βουλή είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που μου δόθηκε ευκαιρία να κάνω έναν συνολικό απολογισμό της κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία των νέων θέσεων απασχόλησης, στην μείωση της ανεργίας, στις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει στο ασφαλιστικό μας σύστημα, στην επιτάχυνση της έκδοσης των συντάξεων, όπως γνωρίζετε, ένα χρόνιο πρόβλημα το οποίο πληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε και αντιμετωπίζουμε, πιστεύω, με μεγάλη αποτελεσματικότητα, αλλά ταυτόχρονα να μιλήσω και για τις παρεμβάσεις που κάνουμε σε τομείς που ξέρω ότι ενδιαφέρουν και ιδιαίτερα εσάς, όχι μόνο στους τομείς των δικαιωμάτων, αλλά τη στήριξη των πραγματικά πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, ατόμων με ειδικές ανάγκες, άτομα με αναπηρία, τοξικοεξαρτημένοι, περιπτώσεις που συχνά κινούνται κάτω από το φως, προβλήματα που είναι κάτω από το φως της ορατότητας και τα οποία αναδείξαμε και προσπαθούμε πάντα με αξιοπρέπεια και αποτελεσματικότητα να αντιμετωπίσουμε. Μέχρι τη λήξη της κοινοβουλευτικής περίοδου στα τέλη Ιουλίου έχουμε μια σειρά από σημαντικά νομοθετήματα τα οποία θα έρθουν, νομοσχέδια που θα έρθουν προς συζήτηση για να γίνουν νόμοι του κράτους. Επισημαίνω ειδικά δύο τα οποία είμαι σίγουρος ότι σας ενδιαφέρουν και εσάς πάρα πολύ. Σημαντικότατη παρέμβαση στην τριτοβάθμια παιδεία με έναν νόμο ο οποίος πραγματικά θεωρώ ότι είναι ορόσημο για τα πανεπιστήμια μας, για τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας, για την πραγματική τους ανεξαρτησία. Ένα σημαντικό νομοθέτημα το οποίο θα συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα και τη μεθεπόμενη εβδομάδα ένα άλλο σχέδιο νόμου με σημαντικό κοινωνικό πρόσημο για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Τον εξυγχρονισμό του πλαισίου, το οποίο πια είναι κατά την άποψή μας απαρχαιωμένο και χρήζει σημαντικών παρεμβάσεων για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πολύ την ελληνική κοινωνία και νομίζω ότι θα δώσουμε πραγματικές λύσεις σε προβλήματα που ταλάνιζαν πολλές γυναίκες. Αρκεί να σας αναφέρω ενδεικτικά ότι σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο, αν μια γυναίκα χωρίσει, εξακολουθεί να χρειάζεται την συνένεση του τέους συζύγου της για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τα δικά της μη γονιμοποιημένα όρια. Αυτές είναι στρεβλώσεις που πρέπει επιτέλους να αντιμετωπιστούν και θα αντιμετωπιστούν με αυτό το σχέδιο νόμου που νομίζω ότι θα αποτελέσει μια τομή στο κρίσιμο αυτό ζήτημα. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το Φεβρουάριο και ο πόλεμος που μένεται και δυστυχώς δεν φαίνεται σύντομα να έχει τέλος, ήρθε πράγματι να προσθεθεί σε μια σειρά από κρίσεις σημαντικές, τις οποίες βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, όπως η πανδημία. Η διεθνής αυτή κατάσταση, σε συνδυασμό με τη γεωπολιτική αστάθεια
και τις επιπτώσεις που προκαλεί, όπως η ενεργειακή, η προσφυγική και η επιστημιστική κρίση, επηρεάζουν όλους μας και φυσικά ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους. Η Ευρώπη προσπαθεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση, συντονισμένα να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση με ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Αλλά όπως πολύ σωστά αναφέρατε, η κάθε χώρα έχει τελικά και την τελική ευθύνη για τη χάραξη της δικής της πολιτικής, πώς θα διαχειριστεί αυτό το πρόβλημα. Οι Έλληνες πολίτες βγαίνουν δυστυχώς ήδη πολύ βεβαρημένοι από μια πολυετή οικονομική κρίση και αυτή την περίοδο, μαζί βέβαια και με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, βλέπουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό να πιέζεται και τις τιμές βασικών για κάθε οικογένεια αγαθών, όπως είναι τα τρόφιμα, τα καύσιμα, να αυξάνονται καθημερινά και περιμένουν στήριξη από την πολιτεία. Μας περιμένουν δύσκολοι μήνες, έχουμε μπροστά μας δύσκολους μήνες και ευχή όλων μας είναι να αντιμετωπιστεί και αυτή η κρίση το συντομότερο δυνατό. Η καλοκαιρινή περίοδος που έρχεται και η αναμενόμενη όθηση στην οικονομία λόγω του τουρισμού, ελπίζω ότι θα συμβάλλει αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Πράγματι, στην σύγχρονη διεθνή κοινωνία, μια ανώτατη δημόσια εκπαίδευση με υψηλό επίπεδο και ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι αναγκαίο απαραίτητο συστατικό κάθε σύγχρονο κράτους. Τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν προσφέρει πολλά στη χώρα και νομίζω ότι πρέπει να ενισχυθούν και να ενδυναμωθούν, ώστε να μπορέσουν να εξοπλίζουν με τα κατάλληλα εφόδια και δεξιότητες τους αποφύτους τους. Η ελληνική κοινωνία χρειάζεται ανταγωνιστικά πανεπιστήμια, τα οποία με βέβαιο ότι θα αποτελέσουν κινητήρια δύναμη έρευνας, εξέλιξης και πρωτοπορίας. Και φυσικά και το νομοσχέδιο που αναφέρατε για την επιβοηθούμενη αναπαραγωγή, αλλά γενικότερα οποιασδήποτε μεταρρυθμίσεις χρειαζόταν ο τόπος επί δεκαετίες, νομίζω ότι η κοινωνία είναι έτοιμη να τις δεχθεί και είναι σημαντικό να επιχειρηθούν και στο επόμενο διάστημα.